Σώσον Κύριε ο λαός. Συμπληρώνοντας 132 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος ξεκίνησε μία ακόμα χρονιά με όνειρα και φιλοδοξίες, ελπίζοντας να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό του τόπου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, του εκπροσώπου του Δημάρχου Καλαμάτας Αντιδημάρχου Γιώργου Φάβα, σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου, προπονητών όλων των τμήματων, αθλητών και αθλητριών, πραγματοποιήθηκε με αποστάσεις και μάσκες όπως επιβάλλουν οι καιροί, ο καθιερωμένος αγιασμός. Ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς χρήζει η δέσμευση του Παναγιώτη Νίκα για τη συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ανακατασκευή του γηπέδου του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Πρέπει να είσαστε, παιδιά, υπερήφανοι ότι συνεργάζεστε με το συγκεκριμένο σύλλογο και σας βεβαιώνω ότι θα βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε ο Μεσσηνιακός Σύλλογος να έχει την υποδομή εκείνη η οποία είναι αναγκαία. Θα υποβάλει η διοίκηση, και το λέγω δημόσια, μία μελέτη, θα την κάνει η διοίκηση αυτή τη μελέτη, θα την υποβάλει στην περιφέρεια και εμείς ταχύτατα, ενώ μέσα σε μέρες όταν θα έρθει η μελέτη, θα εκταμιεύσουμε τους αναγκαίους πόρους ώστε να υποστηρίξουμε την υποδομή εδώ στο γήπεδό σας. Ό,τι απαιτείτε, είμαστε δίπλα στο Μεσσηνιακό, υιοθετούμε το Μεσσηνιακό με την έννοια ότι είμαστε συμπαραστάτες, συμβοηθοί και αρρωγοί στο έργο της διοίκησης και να προσπαθήσουμε όλοι μέσα στο 2020, αγαπητοί παράγοντες και πρόεδρε, να δημοπρατήσουμε το έργο του εξυγχρονισμού του γηπέδου. Τις δικές τους ευχές προς τους αθλητές και τις αθλήτριες του Ιστορικού Συλλόγου έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Φάβας, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Στασινόπουλος. Να παλέψετε, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, γιατί κουβαλάτε ένα πολύ μεγάλο, βαρύ, ιστορικό όνομα του Γυμναστικού Μεσσηνιακού Συλλόγου, το οποίο νομίζω ότι το τιμάτε ιδιαίτερα και αυτό θα κάνετε και στο μέλλον. Σήμερα με τις ευχές της Εκκλησίας ξεκινά μια νέα αθλητική χρονιά. Εσείς μέσα από το γήπεδο δείχνετε το πραγματικό πρόσωπο της νεολαίας μας. Της νεολαίας της μάθησης, της νεολαίας της εκπαίδευσης, της νεολαίας του αθλητισμού. Στο κομμάτι της συνεισφοράς του Δήμου Καλαμάτας, αυτά που έχουν πει και αυτά που έχει υποσχεθεί θα γίνουν στο μέτρο των δυνατοτήτων για να μπορεί έτσι και ο Δήμος Καλαμάτας, όπως και παλαιότερα έκανε επί Δημαρχοντίας του Περιφερειάρχη μας του Παναγιώτη Νίκα, να συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στην ανάπτυξη των αθλητικών τμήματων του Μεσσηνιακού. Ο Μεσσηνιακός, παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών και αυτές του κορονοϊού, κατάφερε να διατηρήσει τα τμήματά του και τις ακαδημίες του σε υψηλό επίπεδο. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί με πάθος για το καλό του αθλητισμού. Σας εύχομαι καλή αθλητική αγωνιστική περίοδο, να είσαστε υγιείς, χωρίς τραυματισμούς, να αγωνίζεστε για την νίκη με πάθος και σε περίπτωση είδας να χειροκροτείτε τον αντίπαλο.